Να πούμε και μια κουβέντα, γιατί δεν το κάναμε με τους προηγούμενους, για τον Θεόδωρο Πάγκαλο που έφυγε από τη ζωή. Κύριε Μπατιέλο. Ναι, τώρα οι πολιτικές διαφωνίες, το ξέρετε, ήταν πολύ μεγάλες. Δεν είναι όμως τις παρούσεις τώρα. Υπήρχε μια διαδρομή τώρα, έτσι όπως καθόσαστε. Ναι. Από το κουκουέ ξεκίνησε. Ναι. Σε μια σταθερή πολιτική όμως από τότε κατεύθυνση και γραμμή, δυστυχώς όχι υπέρ των εργαζομένων από τότε, όπως αποδείχθηκε. Ακούσατε τώρα δύο βασικές, εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Δεν νομίζω. Και θα σας το περιγράψω. Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα συμφωνίας σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Μεγάλο ψήγμα. Όχι ψήγμα. Αυτό είναι το κύριο, θέλω να σας πω και να το εξηγήσω και να επιχειρηματολογήσω. Κάνατε ένα σχόλιο ότι στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο δεν έγινε συζήτηση επί των προγραμμάτων. Εγώ να σας πω την αλήθεια και στην τωρινή που το συζητάμε, για Σαρδάμ ακούω, αν ήταν έτσι, αν το είπε έτσι, αν το εννοούσε αλλιώς, ανακοίνωση διάψευσης τελεχών. Και θέλω να σας πω, η ουσία είναι ότι βαδίζουν σε ένα κοινό πρόγραμμα. Κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμφωνούν όλοι τους, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και είναι πολύ συγκεκριμένο και στο φορολογικό τομέα. Δηλαδή, αφού χαρατσούσαν, εντάξει, γιατί έχουμε και πήρα 10 χρόνια κυβερνήσεων, όλοι τους κυβέρνησαν και φτάσαν τον ελληνικό λαό σε αυτή την κατάσταση και με τους φόρους, τη φορολογιστία, να πανηγυρίζουμε για τα ματωμένα πλεονάσματα που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα και αυτή είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλατε ένα θέμα με τις καταθέσεις των τραπεζών. Είπατε ότι το 0,7 του πληθυσμού είναι αυτό που έχει το μεγάλο κομμάτι. Διαφωνεί κανείς τους στο ότι η φορολογία σήμερα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, το 95% το πληρώνει ο ελληνικός λαός? Οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες και μόλις το 5% αυτοί που έχουν το 40% των καταθέσεων. Εσείς μόλις τι προτείνετε, το 5%. Κύριε Βαγγελόπουλε, διαφωνεί κανένας με τις φοροαπαλλαγές που έχει το μεγάλο κεφάλαιο, η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών που και οι δύο έχουν συμφωνήσει και έχουν στηρίξει τα προηγούμενα χρόνια? Εμείς, ξέρετε, έχουμε καταθέσει μια σειρά τροπολογίες και αυτό θα κάνει ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ την επόμενη μέρα μέσα στη Βουλή, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και λαϊκής κατανάλωσης, το οποίο το αρνήθηκαν όλοι, κατάργηση του ΦΠΑ εκεί, για να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, το κουκουέ τα παλεύει κιόλας. Τα παλεύει και έξω από τη Βουλή. Τα παλεύει μέσα στα σωματεία, εκεί που κρίνεται το δίκαιο, εκεί που μέσα στο λαό δηλαδή και στο δρόμο, εκεί που τσαλακώνονται οι αδικηνόμοι και διορθώνονται. Να σας δώσω μόνο τη χτεσινή εικόνα μιας μέρας. Μιας μέρας. Ακούγονται πάρα πολύ θετικά. Και θα σας πω πώς το παλεύουν. Εάν μπορούσαν να το παλεύουμε και θα σας πω και πώς εφαρμόζονται. Θα σας πω και πώς εφαρμόζονται. Μια μέρα. Όταν οι υπόλοιποι μαζεύανε ψήφους, δεν είναι κακό να μαζεύεις ψήφους, αλλά είναι το θέμα πώς αντιλαμβάνεις τον Έλληνα πολίτη. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε μόνο ως ένα ψηφοφόρο μια φορά τα 4 χρόνια, αλλά ως ενεργό άνθρωπο μέσα στην κοινωνία να παλεύει, να διεκδικεί και να κατακτά. Χτες αποτράπηκαν 10 πληστηριασμοί σπιτιών. 10. Μετά την παρέμβαση σωματείων, φορέων, κατοίκων της γειτονιάς, των γειτόνων αυτών των ανθρώπων που για το τίποτα, τα φαντς, τα κοράκια, με βάση τους νόμους που όλοι χτίσανε, πήγανε και τους πήρανε τα σπίτια. Να τους πάρουν τα σπίτια, αποτράπηκαν. Χτες και στο φόντο δυστυχώς μιας τραγωδίας, και επιτρέψτε μου, επειδή είναι η περιοχή μου, Πειραιάς, έχει συγκλονίσει τον Πειραιά και όχι μόνο, πιστεύω, το εργοδοτικό έγκλημα στο Πέραμα. Χτες, τη δεύτερη μέρα της απεργίας, κατάφεραν οι εργάτες της ναυτικοεπισκευαστικής ζώνης να φτάσουν ένα βήμα πριν από το να γίνει υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου η συλλογική σύμβαση εργασίας. Η συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένας αγώνας που κράταγε 6 χρόνια. Μάλιστα. 4 χρόνια, κύριε Οικονόμου, δικά σας, 2 χρόνια, κύριε Τζανακόπουλε. Και το λέω γιατί έχει σημασία, γιατί οι μισές σελίδες αυτής της, δεν είναι μόνο μισθός και το μεροκάματο και η υπερορία, οι μισές σελίδες αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας αφορούν τα μέτρα ασφάλειας. Και αν το είχαν υλοποιήσει και το είχαν ψηφίσει και κάνει υποχρεωτικό οι προηγούμενες κυβερνήσεις όπως διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι, πολύ πιθανό όχι μόνο νεκρούς, ούτε σακατεμένους. Άρα εκεί είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Εκεί το πιο δυνατό κουκουέ θα δώσει την απάντηση. Αν οι λαϊκές γειτονιές αυτή τη φορά κάνανε ένα βήμα. Και είναι οι βασικές γειτονιές, οι εργατογειτονιές που στήριξαν και ανέβηκε αρκετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτά τα βήματα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, λέμε εμείς, στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι που κρίνεται. Μάλιστα. Για 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε όσα θα συμφωνάνε οι άλλοι 50-70%.